Για να πάμε να υποδεχτούμε τη συμπαθειά μου. Βέβαια. Τον κύριο Γιάννη Μάζη, καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας. Εδώ και χρόνια. Δεν ήταν ο Κοτρότσο έβγαλε η ζωή, έκανε λάθος. Όχι. Χρόνια λέμε ότι θα πάμε να πιούμε ένα καφέ. Εκεί στην Αγία Ιωάννου. Στην Αγία Παρασκευή. Στην Αγία Ιωάννου, το στέκι του εκεί που πηγαίνει και πίνει καφέ. Και όλο το λέμε και το ξελέμε. Μία ο πόλεμος, μία η πανδημία, μία ο Φίλιππος στις καιρικές συνθήκες. Κύριε Μάζη, καλημέρα. 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 Δεν το θέλει ούτε ο Θεός, μου φαίνεται. Κύριε Μάζη, τι ακριβώς γίνεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία? Τι ακριβώς γίνεται με την Ευρώπη? Τι ακριβώς γίνεται με την Αμερική? Τι ακριβώς γίνεται με τον Πούτιν? Τι ακριβώς γίνεται με τον Ζελένσκι? Και τι ακριβώς γίνεται και με τον Ερντογάν? Κοιτάξτε, παρακολουθώντας εσάς και τους συγκρίτους συναδέλφους σας προηγουμένως στη συζήτηση, σχημάτισε στο μυαλό μου μια εικόνα. Τον κύριο Πούτιν να χαμογελά. Ναι, με το διχασμό της Ευρώπης. Ναι. Γιατί και το λέτε αυτό? Θα σας πω αμέσως. Με ένα δεύτερο χαριτολόγημα. Ότι ο κύριος Πούτιν, έχω την αίσθηση ότι ο λαός μάλλον του κύριου Πούτιν, τις μόνες κυρώσεις που φοβάται είναι οι κυρώσεις του ύπατος. Μόνοι σας παραδεχτήκατε όλοι και είσαστε όλοι καλοί στη δουλειά σας ότι η Ευρώπη δεν έχει συμπεριφερθεί ακόμα σαν Ευρώπη στο θέμα το οικονομικό. Εγώ θα προσθέσω ότι αυτή η αδυναμία να αντιληφθεί η Ευρώπη τον εαυτό της ενιαίο δημιουργεί και θα δημιουργήσει εκρήξεις στα κοινωνικά σώματα. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο όπου οι κίνδυνοι για την μεταφορά και των αντιδράσεων όταν μεταμορφώνονται σε πολιτικές αντιλήψεις ευνοούν τα άκρα. Εάν λοιπόν καταφέρει κάτι τέτοιο ο κύριος Πούτιν, τότε φοβούμαι ότι το παιχνίδι το ιδεολογικό θα το κερδίσει. Αυτό λοιπόν που πρέπει να προσέξει η Ευρώπη είναι αυτό που έλεγε ο Αλέξανδρος Κοζεύνικοφ εδώ και μισό αιώνα, ότι μέσα στις ανάμεσα από τις δυο αυτοκρατορίες που τώρα πια μπαίνουμε σε μια φάση που τις βλέπουμε καθαρά να λειτουργούν, από την μία μεριά η Σλαβοορθόδοξη Αυτοκρατορία και από την άλλη η Αγγλοσαξονική, υπάρχει ανάγκη, υπάρχει απαίτηση να δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή Αυτοκρατορία η οποία να αντιλαμβάνεται ταυτοτικά, αμυντικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά τον εαυτό της ως ενιαίο και ομοιογενή. Το θέλει αυτό η Αμερική. Να λειτουργήσει. Το θέλει αυτό η Αμερική. Α, μπράβο. Θα σας απαντήσω μονολεκτικά. Όχι. Το ερώτημα είναι όμως τι θέλουν οι Ευρωπαίοι και αν υπάρχουν Ευρωπαίοι. Γιατί Ευρωπαίος τι σημαίνει? Σημαίνει αντίληψη ταυτότητας. Αν δεν έχουμε αντίληψη ταυτότητας και αν δεν έχουμε αποφασίσει να συγκροτήσουμε ευρωπαϊκή ταυτότητα και να την αποδεχθούμε, ούτως ώστε η Ευρώπη να λειτουργεί ως μονοτικό μεταξύ αυτών των δύο πόλων, του Αγγλοσαξονικού και του Σλαβοορθόδοξου, τότε δεν θα πάψουμε να μπαίνουμε σε τέτοιου είδους κρίσεις. Γιατί? Γιατί είναι σαφές. Απ' τη μία μεριά το κενό ισχύος που δημιούργησε η πτώση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, οι νέες συνθήκες οικονομικές που αναπτύσσονται στην Αρκτική απαιτούν ανακατανομή ισχύως. Και αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε εστιαστεί στην Ουκρανία, αλλά δεν έχουμε καταλάβει γιατί προκαλείται η Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι το φυτίλι. Το φυτίλι για τον ανασχηματισμό ολοκλήρου του πλανήτη, των Βαλκανίων, διότι ξέρετε κύριε Παπαδάκη, εκείνο που βλέπω εγώ είναι ότι από την Ουκρανία θα πάμε στο Κόσοβο. Ναι. Και εάν το Κόσοβο αποφασίσουμε να το βάλουμε και αυτό στο ΝΑΤΟ, θα αντιδράσει η Σερβία. Και αν αντιδράσει η Σερβία, θα γίνει μεταφορά ρωσικής ισχύως στο σερβικό έδαφος. Ήδη η Νις είναι μία από τις ισχυρότερες ρωσικές βάσεις στη Σερβία. Κύριε Μάζη, θέλω να μας βοηθήσετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Εδώ, εάν ερχόσαστε μια μέρα και παρακολουθούσατε και τα mail τα οποία έρχονται ή τα τηλεφωνικά μηνύματα ή οτιδήποτε από αυτά που μας στέλνουν οι φίλοι μας, έχουμε ένα διχασμό. Έχουμε ανθρώπους που είναι με τον Πούτιν και έχουμε ανθρώπους που είναι με τον Ζελένσκι.
Έχουμε ανθρώπους που υπάρχουν άνθρωποι όμως που είναι και με τη λογική. Έτσι, ακριβώς. Έχουμε ανθρώπους που μιλάνε για fake news από τη μία πλευρά, μιλάνε για fake news από την άλλη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι ξέρετε κάτι, έχει δίκιο όπου θέλει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια ο Πούτιν για να εξαφανίσει τον ναζισμό από την Ουκρανία. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που λένε ότι κάτι τέτοιο ακόμα και να ισχύει δεν το κάνεις με ένα χιτλερικό τρόπο. Θέλω να μας βοηθήσετε, γιατί αυτός ο διχασμός και τι κομμάτια της κοινωνίας είναι αυτά που υποστηρίζουν τη μία ή την άλλη άποψη? Όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε να τους κολλήσουμε μία ταμπέλα λέγοντας ότι ξέρετε αυτοί που στηρίζουν τη μία άποψη είναι παραδείγματος χάρη ακροδεξιοί, οι άλλοι είναι ακροαριστεροί ή φιλελεύθεροι κτλ. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Και το βλέπετε κι εσείς ως έμπειρος δημοσιογράφος που μιλάτε με πάρα πολύ κόσμο. Δεν έχουν κομματική ταυτότητα αυτοί που γέρνουν προς τη μία ή στην άλλη πλευρά. Εγώ εκείνο που θέλω να προσθέσω εδώ είναι αυτό που είπα στην αρχή. Δηλαδή γίνεται ανακατανομή ισχύως στον πλανήτη. Είναι απλό. Από εκεί και μετά ας βάλουμε τη λογική μας να δουλέψει. Τι συμφέρει τον καθένα. Βέβαια, προσέξτε. Ναι. Την ίδια στιγμή που χάνονται ανθρώπινες ζωές. Αυτό είναι δεδομένο. Ο πόλεμος είναι για αυτή τη δουλειά. Έτσι, το πρώτο του πλήγμα είναι η αλήθεια. Το δεύτερο είναι ο άνθρωπος. Κύριε Μάζη, ο Πούτιν πού θα σταματήσει τελικά? Τι θέλει να κερδίσει? Ναι, θέλω να σας πω βέβαια. Ναι, κοιτάξτε. Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά ξέρετε τι, με αυτή την ερώτηση που θα σας την απαντήσω, δεν είναι θέμα. Ο Πούτιν θέλει να φτιάξει ένα πέταλο που αρχίζει από το μεγάλο Ντονμπάς, πιάνει όλη την παραλία της Αζοφικής, την παραλία του Ευξήνου και φτάνει μέχρι την Υπερνιστερία. Αυτή τη ζώνη θέλει. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό το πετύχει, δεν τον ενδιαφέρει ούτε το Κίεβο ούτε η ενδοχώρα της Ουκρανίας. Αυτά θα τα ανταλλάξει σε ένα τραπέζι συνομιλιών για να πετύχει τους όρους που επιθυμεί. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι που επιθυμεί? Ουσιαστικά να αλλάξει η κυβέρνηση, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, να ουδετεροποιηθεί από πλευράς εξοπλισμών και πολιτικής στάσης η Ουκρανία. Να βγει το άρθρο από το Σύνταγμά της του 19 ότι επιθυμεί να μπει στο ΝΑΤΟ. Και η λεγόμενη αποναζιστικοποίηση, η οποία ξέρετε ανεξαρτήτως του ότι κάποιοι την μικτηρίζουν, είναι πραγματική, δηλαδή τα ντοκουμέντα πλημμυρίζουν τον πλανήτη. Έτσι, η αποναζιστικοποίηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά και ένα έρισμα για να μπορέσει να αλλάξει την σύνθεση της κυβέρνησης. Αυτά είναι. Αλλά δεν έχετε πει εσείς τώρα που λέει ένας ότι σε μια μέρα θα έχουν πάρει οι Ρώσοι την Ουκρανία γιατί οι Ουκρανοί είναι με το μέρος των Ρώσων? Δεν είχατε πει εσείς κάτι τέτοιο πράγμα, γιατί να σας καταλογίζει ποτέ κάτι τέτοιο. Το ξέρω, το ποτέ ξέρω. Απαντάω εγώ για λογαριασμό σας, γιατί εδώ γίνεται, δεν ξέρετε, γίνεται ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, αν δεν το αρέσετε εσείς τώρα, ή φυσιογνωμικά ή η απόψη σας, μπορεί να σας χρεώσει με μια άποψη την οποία δεν έχετε πει ποτέ. Και δεν πρέπει να σας πει με μένα, με τη Χρύσα και πάει λίγο. Αυτή η φαγωμέρα μέσα. Έτσι. Αυτό είναι λοιπόν το ζητούμενο, να βάλουμε τη λογική μας να δουλέψει. Ναι, αλλά προσέξτε. Υπάρχουν, ναι. Είναι λογικό το να μπαίνει στο εσωτερικό μιας χώρας για να αλλάξει το στάτους της χώρας αυτής? Μα κοιτάξτε, δεν υπάρχει Έλληνας ορθοφρονών ο οποίος να είναι υπέρ μιας εισβολής. Υπήρξαμε θύματα εισβολής. Βέβαια. Προσφάτως. Λοιπόν, δεν μπορεί ένας Έλληνας να στηρίζει μια εισβολή. Είναι αδύνατο. Είναι ανορθολογικό, είναι βλακώδες. Έτσι. Από την άλλη μεριά, εκείνο το οποίο λέω εγώ και πιθανόν αυτό είναι που δημιουργεί κάποιες αντιλήψεις περίεργες, επειδή εγώ μιλάω ως γεωπολιτικός, δεν μιλάω ούτε ως κληρικός, ούτως ώστε να ασχοληθώ με την ψυχή του ανθρώπου, ας πούμε, και τα μυστήρια τα οποία κρύβει και με την συγχώρεση της ψυχής. Μιλάω ως γεωπολιτικός τελείως ψυχρά. Μάλιστα. Και λέω πάρα πολύ απλά ότι αν δεν τηρηθούν και τα δύο δόγματα εθνικής ασφαλείας και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας και το ένα παρενοχλεί το άλλο, θα έχουμε αυτού του είδους τις εκρήξεις. Δεύτερο, να θυμίσω στον αγαπητό ακροατή, ο οποίος φαίνεται ότι κάτι τον ενοχλεί, να τον βοηθήσω να μην τον ενοχλεί,
να τον παραπέμψω σε βιβλιογραφία, γιατί εγώ είμαι δάσκαλος. George Kennan, ο πατέρας της Αμερικανικής Ανάσχεσης. Ένα, του δόγματος της Ανάσχεσης της Σοβιετικής Ένωσης. Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών επί σειρά ετών στην Ουάσιγκτον και θεωρητικός του containment. Να πάρει να διαβάσει λοιπόν Kennan, όλο το διαδίκτυο τον έχει τζάμπα. Και να δει τι έλεγε ο Kennan για την ενόχληση της Σοβιετικής Ενώσεως από την επέκταση του ΝΑΤΟ. Πάμε στον Κίσιγκερ, άλλος φιλορώσος αυτός, έτσι, ο οποίος, το λέω ειρωνικά, ο οποίος το 14 γράφει άρθρο στην Washington Post και λέει, προσέξτε, ποτέ η Ρωσία δεν θα πάψει να βλέπει την Ουκρανία ως μέρος του ρωσικού έθνους. Μάλιστα. Και μάλιστα μην ερεθίζουμε αυτήν την πλευρά, διότι δεν έχουμε κρίξεις. Τρίτος, ο μεγαλύτερος θεωρητικός του επιθετικού ρεαλισμού, John Mersheimer, Αμερικανός, στην τελευταία του διάλεξη πριν λίγες μέρες στην Οξφόρδη. Μην σας κουράζουμε. Λέει τα ίδια. Όχι, ξέρετε, πρέπει να μπορέσουμε να καταλάβει ο κόσμος, γιατί για τον κόσμο την κάνουμε εκπομπή, δεν την κάνουμε για μένα, ούτε για εσάς. Έχετε να δει αμερικανική ειδική βιβλιογραφία τι λέει για την κατάσταση. Κύριε Μαζί. Και μετά να έρθει να μας κρίνει όλους. Το τελευταίο που θέλουμε και θα σας απαλλάξουμε, την Κυριακή έχουμε τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Καλώς γίνεται αυτή η συνάντηση και είμαστε προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο του ευνηδιασμού από την πλευρά του Ερντογάν που μπορεί να βάλει την ατζέντα που έβαλε ο εκπρόσωπος του κόμματός του, ο Τσελίκ, πριν λίγες μέρες. Κοιτάξτε, οι επαφές σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων πρέπει να γίνονται μόνο αφού σχηματίζεται μία αυστηρή, έγγραφη, επίσημα κατατεθειμένη ημερησία διάταξης. Διαφορετικά, ο κύριος Μητσοτάκης να πάει στην εκκλησία, να το ευχαριστηθεί ο άνθρωπος, να πάρει ευλογία και μετά να πιει και ένα καφεδάκι κοινωνικά για να διατηρεί τις επαφές. Εδώ πέρα τι βλέπουμε. Η Ρωσία χρησιμοποιεί τον ατοϊκό κέλυφος της Τουρκίας για να μπορέσει να κερδίσει χρόνο και να δείξει ότι συνομιλεί. Ο Ερντογάν χρησιμοποιεί τη Ρωσία. Ο ένας κάνει δωράκι στον άλλον δηλαδή. Χρησιμοποιεί τη Ρωσία για ποιο λόγο? Για να μπορέσει να δείξει ότι συμβάλλει για την ειρήνη. Εάν καταλήξουμε, και τελειώνω με αυτό, εάν καταλήξουμε παραδείγματος χάρη με μία δημιουργία ενός νέου ουκρανικού κράτους, το οποίο θα είναι τι, συνομοσπονδιακό με δύο ανεξάρτητα κράτη, και συμβάλλει και σε αυτό μόνο θεωρητικά, γιατί η Κίνα και το Ισραήλ κάνουν τις πραγματικές διαπραγματεύσεις, ο Ερντογάν, τότε να μην φοβάμαι εγώ ότι θα έρθει και θα μας πει στο τέλος, αφού τον έχει ξεπλύνει η διεθνής κοινότητα από το έγκλημα του Κυπριακού, ότι να μια ωραία λύση και για την Κύπρο, ελάτε να την εφαρμόσουμε. Δικαίως ανησυχώ. Κύριε Μαζί, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για μία ακόμα φορά. Να είστε καλά.